Θα έρθουμε τώρα στο πρωτογενή τομέα. Θα περάσουμε να δούμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει για τους κτηνοτρόφους από τα κρούσματα πανόλης που έχουν εντοπιστεί σε εγωπρόβατα και στην Ελλάδα, στην χώρα μας, και τα οποία έχουν οδηγήσει στην λήψη μέτρων, μέτρα όμως τα οποία έχουν φέρει σε δεινή θέση τους κτηνοτρόφους. Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Θωμά Μόσχο, είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς Μακεδνός και μέλος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Αγροτικών Συλλόγων. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε τον χρόνο σας, κύριε Μόσχο. Καλησπέρα, κύριε Χριστοδούλου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες. Έχει οδηγήσει στην λήψη μέτρων. Το Υπουργείο έχει προχωρήσει στις αποφάσεις και οι κατατόπους περιφέρειες τις εφαρμόζουν. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία? Τι εικόνα έχετε εσείς? Αυτή τη στιγμή η Δυτική Μακεδονία είναι καθαρή από πανόλη, δεν έχει βρεθεί κάποιο κρούσμα. Μέχρι στιγμής έχουν σπαγιαστεί σε όλη την Ελλάδα περίπου 20.000 ζώα, από τα οποία εμείς εκτιμάμε, δεν έχουμε βέβαια κάποια επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο, την έχουμε ζητήσει αλλά δεν την έχουμε πάρει ποτέ, ότι τα μισά από αυτά είναι ρουμάνικα ζώα εισαγωγής. Είναι και η πιθανότερη αιτία του προβλήματος, το πώς έφτασε στην χώρα μας η ασθένεια της πανόλης που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, σωστά? Σωστά, όχι πιθανότερα. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι η ασθένεια ήρθε από τη Ρουμανία. Μέχρι στιγμής από το πώς βγαίνουν τα δελτία τύπου της κυβέρνησης έχει στοχοποιηθεί ένας έμπορος, ο οποίος τελικά μετά από αναζήτηση που κάναμε εμείς στο σύστημα Traces, το οποίο είναι η βάση δεδομένων για τα ζώα, δηλαδή που περνάμε τα ζώα που μετακινούνται από χώρα σε χώρα, καταλάβουμε ότι ο εν λόγω έμπορος δεν έχει φέρει αρνιά από τη Ρουμανία. Βέβαια ευθύνεται κατά κάποιο τρόπο για την εξάπλωση του γνώσεων, γιατί χωρίς να το γνωρίζει κόλλησαν τα ζώα που είχε για αναπαραγωγή και για πώληση σε άλλους ανθρώπους και έχει μεταδοθεί και εξαιτίας αυτού του κυρίου η αρρώστια. Αναγνωρίζετε την σημασία λήψης και τήρησης των μέτρων υπό την έννοια ότι κινδυνεύει οποιοδήποτε κοπάδι κολλήσει την ασθένεια, γιατί μετά προχωρούμε σε ολική καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου? Δηλαδή θεωρείτε αυστηρά τα μέτρα ή καλώς τα παίρνουν και τα εφαρμόζουν? Κοιτάξτε, ανάλογα για ποια μέτρα αναφερόμαστε. Σωστά, σωστά. Να γίνουμε σαφείς. Αυτή τη στιγμή εσείς ποια μέτρα ισχύουν στην περιοχή σας, τι μπορείτε να κάνετε, τι δεν μπορείτε και πώς σας έχει επηρεάσει, πώς επηρεάζει τη δουλειά σας? Πέραν των μέτρων της καραντίνας που ισχύει στις περιοχές όπου έχουν κρούσματα σε δύο ζώνες 3 και 10 χιλιόμετρων, οι οποίες είναι ένα ειδικό καθεστώς καραντίνας, στις άλλες περιοχές αυτή τη στιγμή ισχύει πλήρη απαγόρευση μετακίνησης ζώων και είτε για σφαγή, είτε για αναπαραγωγή, είτε για πάχυνση. Και ισχύει και ότι τα ζώα δεν πρέπει να βγαίνουν έξω να βοσκάνε, θα πρέπει να είναι εσόπλιστα στους χώρους των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Αυτό είναι πανελλήνιο. Ναι. Εμείς δεν συμφωνούμε με το δεύτερο σκέλος που σας ανέφερα, το πανελλήνιο, το γιατί δεν μπορούμε να σφάξουμε, να μετακινήσουμε και να σφάξουμε ζώα αυτή τη στιγμή, εφόσον είμαστε σε καθαρές περιοχές και ταυτόχρονα η κυβέρνηση έχει αφήσει να έρχονται ανεξέλεγκτα ζώα από τη Ρουμανία, σφάγια ζώων, γιατί στην αρχή έρχονταν και ζωντανά και σφαγιάζονταν εδώ, τα οποία πάλι μπορούν να νοσούν από πανόλη. Ναι. Με αποτέλεσμα να συνεχίσει να εξαπλώνεται η πανόλη. Αυτό που ισχύει λοιπόν είναι ότι οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας δεν μπορούν να προχωρήσουν στην εργασία αυτή, όμως η χώρα τροφοδοτείται από ζώα τα οποία έρχονται από έξω και τα οποία έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να είναι μολυσμένα από ότι εσείς που είστε καθαροί, επιβεβαιωμένα, έτσι. Δεν υπάρχει κρούσμα στα κοπάδια σας, στο ναι. ζωικό σας κεφάλαιο. Πώς δικαιολογείτε αυτό που τους υπευθύνουν, σε αυτό το παράδοξο? Αυτό που μας είπανε είναι ότι θα δημιουργηθούν οι τέλειες συνθήκες, άμα πάμε τα ζώα μας στο σφαγείο, για να μεταδοθεί η ασθένεια από το φορτηγό, δηλαδή που θα φορτώσει τα ζώα, θα μεταδίδονταν η ασθένεια, ότι δημιουργούν τις τέλειες συνθήκες για να μεταδοθεί η ασθένεια και στα υπόλοιπα κοπάδια. Κάτι το οποίο, αν ισχύει αυτό όπως λέει το Υπουργείο, θα έπρεπε να ισχύει και για το γάλα. Ναι, αυτό είναι απόλυτα λογικό. Το θέμα μας είναι ότι εμείς έχουμε καταλήξει ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει το Υπουργείο
είναι να δουλεύει για συγκεκριμένους ανθρώπους, για συγκεκριμένους εμπόρους θα πω, το καρτέλ της εμπορίας κρέατος, γιατί μας έχει κλείσει το 15 Αύγουστο εμάς χωρίς καμία λογική και στις καθαρές περιοχές και συνεχίζει να εισάγει από τη Ρουμανία. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι όταν είδαν την Πανόλη, κλείσανε αρνιά, έδωσαν προκαταβολές και κλείσανε αρνιά να προμηθευτούν από τη Ρουμανία και την Ισπανία. Και εμάς μας έχει κλείσει το Υπουργείο όλους και τις καθαρές περιοχές, ενώ ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός αναφέρει ότι από εκεί που θα βρεθεί κρούσμα, εκείνο το σημείο θα πρέπει να απαγορευτεί η μετακίνηση των ζώων από εκεί πέρα. Και όχι μόνο δεν γίνεται αυτό, αλλά αυτή είναι η κύρια πηγή προέλευσης αυτή τη στιγμή. Αυτό ακριβώς. Και δεν μπορεί το κράτος να κλείνει αυτή τη στιγμή τρεις κλάδους, γιατί έχει κλείσει την πρωτογενή παραγωγή, έχει κλείσει τα σφαγεία και έχει κλείσει και τις κρεοπόλυδες. Στην ουσία που για να εμπορευτούν αρνιά δεν μπορούν να εμπορευτούν τοπικά ντόπια αρνιά εγχώριας αγοράς, θα πρέπει να πάρουν εισαγόμενα. Και το κράτος καλά έκανε, ας το πούμε δηλαδή καλά έκανε δύο φορές και μας επέβαλε εμάς, έβγαλε πλαφόν τιμής του αρνιού στα 10 ευρώ το κιλό για το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Ναι. Αυτή τη στιγμή πού είναι το κράτος να παρέμβει και να πει πλαφόν 10 ευρώ στο αρνί για το Πάσχα το καλοκαιρινό όπως λέμε εμείς οι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Τώρα επίσης, επίσης να αναφέρουμε και κάτι άλλο. Μας έχουν επιβάλει όλους να κλείσουμε τα ζώα μας μέσα, ενώ ακόμα υπάρχει βοσκή έξω, και δεν έχουν πει λέξη για αποζημίωση των ζωοτροφών που εμείς αυτές τις ζωοτροφές είχαμε αποθηκεύσει για το χειμώνα. Ναι. Δηλαδή μας επιβάλλουν σε μια καραντίνα όλη την Ελλάδα να είμαστε, χωρίς κάποια αποζημίωση, χάνουμε το εισόδημά μας από τα αρνιά, δεν μας έχουν αναφέρει κάτι για αποζημίωση εισοδήματος και για χαμένο εισόδημα και συνεχίζουν να λειτουργούν ανενόχλητοι και όταν πάμε σε διάλογο με το κράτος, γυρνάνε και μας απαντάνε, εμάς ψήφισαν, εμείς ξέρουμε καλύτερα. Αυτό είναι επιχείρημα, το έχετε ακούσει και εσείς? Το έχουμε ακούσει. Μάλιστα, μάλιστα το ακούσαμε και χθες, είχαμε μια αντιπαράτηση με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, ναι, τον κύριο Χαρούμενο. Θα έρθουμε και σε αυτό βεβαίως. Ναι. Να ρωτήσω λοιπόν για την περιφέρεια, εάν η περιφέρεια θα μπορούσε να κινηθεί διαφορετικά από τις οδηγίες του Υπουργείου, αν αποδίδεται μέρος της ευθύνης στους χειρισμούς της Αντιπεριφέρειας Αγροτικής Ανάπτυξης και της περιφέρειας γενικότερα Δυτικής Μακεδονίας. Εννοείται αποδίδουμε λάθη στους χειρισμούς. Όλοι φταίνε. Γιατί πήγε ο περιφερειάρχης να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να πει τα δικά μου τα σφαγιά θα είναι ανοιχτά. Πήγε να πει θα τα ανοίξω με δική μου ευθύνη. Για να καταλάβουμε τι ζούμε σήμερα, ναι, αν διαβάσει κάποιος τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, μέσα στο κανονισμό αναφέρει και πώς μπορούν να δημιουργηθούν, όχι να δημιουργηθούν, να χαρακτηριστούν ειδικά σφαγεία, τα οποία θα σφάξουν τα μολυσμένα ζώα, θα τοποθετείται ετικέτα πάνω στα σφάγια που θα λέει ότι είναι πιθανό να είναι μολυσμένα με πανόλη και θα διατίθενται και στην αγορά, ώστε να μην τα σκοτώνουμε. Πρώτον, χάσαμε 20.000 ζώα τα οποία θα μπορούσαν να ήταν εμπορεύσιμα και δεν είναι. Δεύτερον, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός μας δίνει το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, δηλαδή να σφάξουμε και τα εγχώρια ζώα μας και να τα πουλήσουμε στους καταναλωτές. Μας δίνει το δικαίωμα να διακινήσουμε τα ζώα μας. Επειδή αυτό ακούγεται περίεργο, να υπενθυμίσουμε αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι δεν υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος για τον άνθρωπο από την ασθένεια αυτή. Επηρεάζει μόνο τα εγωπρόσβατα. Τα ζώα, ακριβώς. Ναι, είναι ζωονόσος, δεν είναι ανθρωπονόσος. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ, συνεχίστε. Απλά ο καταναλωτής θα πρέπει να ξέρει ότι πιθανόν είναι μολυσμένο. Το Υπουργείο όμως μας έχει κλειδώσει εμάς και συνεχίζει τις εισαγωγές από τη χώρα προέλευσης του ιού. Τρίτον, ενώ μας δίνει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός το δικαίωμα, το Υπουργείο δεν θέλει να εφαρμόσει αυτό το μέτρο. Εφαρμόζει ένα δικό του μέτρο, το οποίο δεν αναφέρεται πουθενά μέσα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Και τέταρτον, η περιφέρεια δεν έχει κάνει κάτι γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή ήρθε το Υπουργείο για να καταλάβουμε τι ζούμε σήμερα και μας λέει και η περιφέρεια έχει στείλει σε αυτό ότι αδυνατό να διασφαλίσω τη σωστή μετακίνηση και σφαγή των ζώων και την εξασφάλιση της ποιότητας ώστε να φτάνουν στο τελικό καταναλωτή τα ζώα. Έχουμε ένα κράτος που αυτή τη στιγμή έχει παραδεχτεί ότι αδυνατεί να διασφαλίσει τον έλεγχο των τροφίμων που δίνει στους πολίτες του. Ναι. Και αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό, γιατί λέγοντάς το αυτό, αναρωτείται κανείς πώς κυλούσε η διαδικασία πριν που δεν υπήρχε το θέμα της πανόλης. Άρα δεν έκανε αυτό που έπρεπε το κάτω τότε. Και τώρα που υπάρχει πρόβλημα, έχει αυξηθεί και ο κίνδυνος, είναι λογικό το επιχείρημά σας. Και ακόμα δεν το κάνει.
Και ακόμα δεν, έχει δεν έχει στελεχώσει τα κτηνιατρία, το οποίο το έχουμε ζητήσει και εμείς, αλλά και οι κτηνιατροί το ζητάνε τόσο καιρό. Βεβαίως, 20% βεβαίως. Των κτηνιατρίων της χώρας μας δεν δουλεύει, δεν έχει προσωπικό. Mm-hmm. Καμία ασφάλιση, κανένας έλεγχος ακόμα και σήμερα στα σύνορα. Συνεχίζουν να έρχονται αθρώα όσα ζώα θέλουν. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το Υπουργείο δεν προβαίνει σε αυτές τις κινήσεις να σταματήσει. Δηλαδή πάθαμε, δεν θα μάθουμε ό,τι έγινε με τις φωτιές. Κάθε χρόνο κεγόμαστε, κάθε χρόνο δεν μας φτάνουν τα εναέρια μέσα και εναέρια μέσα δεν παίρνουμε. Αλλά βουλευτικά αυτοκίνητα παίρνουμε. Ναι, βέβαια. Θα κρατήσουμε αυτά που μας λέτε, θα τα μεταφέρουμε στους βουλευτές της περιοχής μας, θα ζητήσουμε απαντήσεις από εκείνους. Κρατώ και την πολύ σοβαρή καταγγελία ότι ακόμα και τώρα, σε μια στιγμή κρίσης που ταλαιπωρεί πολλούς επαγγελματίες όλου του κλάδου των κτηνοτρόφων, κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να ενισχύσουν τη δραστηριότητα του καρτέλ στην αγορά κρέατος. Το βρήκαν ως επιχειρηματική ευκαιρία. Ακριβώς, κύριε Χρυστοδούλου. Και με την πλάτη της κυβέρνησης, λέτε. Αυτό είναι το χειρότερο. Εγώ θέλω να αναφέρω και κάτι άλλο. Εκτός από ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης, είναι ευθύνη και της περιφέρειας να προστατεύει τους πολίτες της. Mm-hmm. Δεν έχουμε δει από τον κύριο Περιφερειάρχη ούτε μία ανακοίνωση σχετικά με το κλείσιμο των σφαγιών, δεν έχουμε δει ούτε μία κίνηση, ούτε ένα περιφερειακό ψήφισμα. Δεν ξέρω, έναν τρόπο πίεσης να ήταν ανοιχτά τα σφαγεία μας, ώστε εδώ πέρα να μην χάναμε το εισόδημά μας, γιατί δεν υπάρχει, σας ξαναείπα, ούτε μία ανακοίνωση για την αποζημίωση των ζωοτροφών. Ναι, αυτό και ισχύει. Έχουμε δει ανακοινώσεις για τη γνωστοποίηση των μέτρων. Μόνο σε αυτό, ναι, το επιβεβαιώνω και εγώ, ναι. Ναι, εμείς όλα αυτά τα προειδοποιούσαμε και τα λέγαμε ακόμα από τα μπλόκα, αν θυμάστε, ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και σήμερα το βρίσκουμε μπροστά μας. Και τότε ο Περιφερειάρχης υποτίθεται ήταν μαζί μας. Πού είναι μαζί μας σήμερα? Μάλιστα. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.